Θα καλωσορίσω στη συχνότητα τον κύριο Κωνσταντίνο Μελά, καθηγητή χρηματοοικονομικών στο Πάντιο και πολλές φορές, το έχω ξαναπεί, έχει ταξιδέψει το μυαλό μας με απλά μαθήματα οικονομίας και όχι συμμικτά σε αυτά που έρχονται. Καλημέρα κύριε Μελά. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Λοιπόν, να ξεκινήσω από αυτή την επενδυτική βαθμίδα. Γιατί, ξέρετε, εμείς δεν είμαστε όπως εσείς όλοι καθηγητές χρηματοοικονομικής ή οικονομολόγοι. Και μας κάνει εντύπωση ότι με χειρότερους δείκτες σήμερα πάμε καλύτερα από ότι τότε που μπήκαμε στην περιδίνη της χρεοκοπίας. Κοιτάξτε, να πούμε το εξής. Εξαρτάται τι παίρνει ως κριτήριο ο οίκος αξιολόγησης. Συνήθως οι οίκοι αξιολόγησης παίρνουν ως κριτήρια για την κατάσταση μιας οικονομίας τη δημοσιονομική κατάσταση βραχυχρονίως ή μεσοπρόθεσμα και τη δυνατότητα που έχει η οικονομία να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της. Προσέξτε να δείτε τι γίνεται στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα περίπου, όπως πολύ σωστά είπατε, έχουμε 405 δισεκατομμύρια σε απόλυτα νούμερα χρέος, εκ των οποίων νομίζω πάνω από το 50% κατέχουν οι οίκοι, οι δανειστές μας, ας το πούμε έτσι, το ESM και το οργανισμός χρέους, του ευρωπαϊκού χρέους διαχείρισης αυτός, και ένα μεγάλο κομμάτι από τα ομόλογά μας κατέχει περίπου 40 δισεκατομμύρια, κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επομένως, το χρέος το οποίο διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή στην ελεύθερη αγορά είναι πάρα πολύ μικρό. Νομίζω είναι γύρω στα 50-50 δισεκατομμύρια ομόλογα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει από το 2018, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή μέχρι το 32 έχει πολύ χαμηλή ο κόστος διαχείρισης του δημοσίου χρέους, περίπου στο 1,54% σε σχέση με τους άλλες χώρες. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει απλά ότι οι οίκοι θεωρούν ότι η Ελλάδα από τη στιγμή που βγάζει δημοσιονομικά πλεονάσματα σύμφωνα με το πρόγραμμα εξυπηρετεί το χρέος, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα μέχρι το 32. Όμως ένας συνεπής αναλυτής θα έλεγε ότι τι θα γίνει μετά το 32 εάν φτάσουμε στο 32, διότι πράγματι, όπως πολύ σωστά είπατε, το χρέος σήμερα έχει φτάσει στα 405 δισεκατομμύρια σε απόλυτα νούμερα, γύρω στο 160% του ΑΕΠ, μειώθηκε λόγω της αύξησης του ΑΕΠ, λόγω του πληθωρισμού. Όπως λέμε στην οικονομία, το χρέος αποπληθωρίζεται και μειώνεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν μειώνεται σε απόλυτα νούμερα, μειώνεται ως λόγος. Επομένως, η αξιολόγηση των οίκων σε αυτή τη στιγμή γίνεται με βάση αυτά τα πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Το πώς δημιουργείται το δημοσιονομικό πλεόνασμα. Εάν το δημοσιονομικό πλεόνασμα γίνεται εις βάρος της εργασίας, εις βάρος της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, εις βάρος του κοινωνικού κράτους. Διάβαζα τελευταία το τι γίνεται στα νοσοκομεία της Κρήτης συγκεκριμένα. Είναι ο μεγάλος πιλότος διάλυσης της δημόσιας υγείας στα νοσοκομεία. Διάλυση της δημόσιας υγείας, γενικότερα το κοινωνικό κράτος και πάλι λέγοντας. Άρα υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση πώς επιτυγχάνεται αυτό το δημοσιονομική προσαρμογή, την οποία οι οίκοι δεν τους ενδιαφέρει, μάλλον την επιδιώκουν να γίνεται έτσι με αυτόν τον τρόπο. Επομένως, σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κατά την οποία δεν βλέπουμε μπροστά μας, γιατί το 32 δεν είναι πολύ μακριά, κύριε Σαχίνη, τι θα γίνει μετά το 32, δηλαδή μετά το 32 όταν δεν θα έχουμε αυτά τα μικρά επιτόκια που έχουμε σήμερα, πώς θα μπορέσει μια οικονομία να παράγει εκείνα τα πλεονάσματα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, όταν μια σειρά από δείκτες μακροοικονομικούς μας δείχνουν ότι δεν έχει επιτευχθεί κανένας, απολύτως κανένας από τους στόχους που είχαν θέσει τα ίδια τα μνημόνια.
Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ο βασικός στόχος των μνημονίων και των κυβερνήσεων που τα υπηρέτησαν ήταν να αλλάξουν τη διάρθρωση του ΑΕΠ. Δηλαδή η κατανάλωση στην Ελλάδα, λέγανε όλοι, ήταν πάρα πολύ υψηλή, 70%. Άρα λοιπόν, σε σχέση με το 55% που ήταν μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα ο στόχος ήταν να μειωθεί αυτή η κατανάλωση. Και στη θέση τους, και στη θέση της κατανάλωσης, του μειωμένου ποσοστού της κατανάλωσης, να το πάρουν οι επενδύσεις, οι οποίες είχαν μειωθεί δραστικά όλη αυτή την περίοδο των μνημονίων. Τι βλέπουμε μετά από 12 χρόνια, 13 χρόνια? Βλέπουμε ότι η κατανάλωση εξακολουθεί να είναι στο 70%, οι επενδύσεις να έχουν ανέβει λίγο, αλλά όχι εις βάρος της κατανάλωσης, αλλά εις βάρος του ελλείμματος του εξωτερικού ισοζυγίου. Επομένως, για να μην πάω τώρα σε τεχνικά θέματα, δεύτερον, αυτό που είπαμε για το δημόσιο χρέος. Mm. Τρίτον, η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας και η ανταγωνιστικότητα, η διαρθρωτική. Αυτά τα οποία λέγανε, καλύτερη απονομή της δικαιοσύνης, καλύτερος δημόσιος τομέας, αποτελεσματικότητα, περιφερειακή διοίκηση, όλα αυτά είναι λόγια. Δεν έχουν γίνει απολύτως τίποτα εκ του αποτελέσματος. Δεν γίνεται θεωρητικά πια όλα αυτά τα πράγματα. Έχετε δίκιο. Κύριε Μελά, κοιτάξτε, εμένα μου αρκεί αυτό που είπατε. Αυτό το δίχτυ ασφαλείας με το μικρό επιτόκιο. Ναι. Που όμως σε κουρεμένα ομόλογα, γιατί τα ξεχνάνε κάποια αυτά, έτσι, και πάλι το χρέος, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η μία όψη. Η άλλη όψη είναι, και γι' αυτό σας ζήτησα σήμερα, θέλω λίγο τη σκέψη σας. Με αφορμή μία ακόμη έκθεση ενός μεγάλου χρηματοασφαλιστικού οργανισμού και τα λοιπά. Ναι, να πούμε γι' αυτό, ναι. Το οποίο θα πει κάποιος, καλώς τους κι ας άργησαν. Χαίρομαι πολύ, οι κοινωνίες είναι έτοιμες να ανοίξουν το καπάκι. Και μάλιστα το ερωτηματικό είναι σε ποια κατεύθυνση θα τα ανοίξουν. Τη ζούγκλα. Η κατεύθυνση, κοιτάξτε, αυτό το οποίο λέει η Allianz και το οποίο απορρέει και γενικότερα από όλα τα στοιχεία, παραδείγματος χάρη το ΑΕΠ, το παγκόσμιο ΑΕΠ, βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο από ό,τι βρίσκεται τα τελευταία 20 χρόνια. Το ίδιο ο ρυθμός του διεθνούς εμπορίου, στο χαμηλότερο επίπεδο από αυτό που βρίσκεται στα 20 τελευταία χρόνια κατά μέσον όρο. Οι επενδύσεις βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο τα τελευταία 20 χρόνια και πάει λέγοντας. Σηματοδοτεί μία κατάσταση κατά την οποία πράγματι η αγοραστική δύναμη λόγω της κρίσης, της πανδημίας, της ενεργειακής, της εφοδιαστικής, των τροφίμων κτλ. Οι κοινωνίες αυτή τη στιγμή και οι στις αναπτυγμένες χώρες βρίσκονται πραγματικά σε πλήρη, ας το πούμε έτσι, σε μεγάλη δυσκολία. Πολλά στρώματα από αυτές βρίσκονται μάλιστα σε πλήρη αδιέξοδο. Αυτό είναι προφανές. Μπορεί να μην εκφράζεται με μαζικές διαδηλώσεις όπως είχαμε συνηθίσει τις προηγούμενες δεκαετίες του 80, του 90 ή του 70 για μια σειρά λόγους, αλλά εκφράζεται υποδορίως και σιγά σιγά με την δραστική μετατόπιση μεγάλων λαϊκών μαζών στην άκρα δεξιά. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Γερμανία. Η Γερμανία, η οποία είναι η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη της Ευρώπης, αυτή τη στιγμή το ΑΦΕΝΤΕ είναι δεύτερο κόμμα και πιθανόν να μπορεί να είναι και πρώτο στις επερχόμενες εκλογές. Το ίδιο γίνεται στη Γαλλία. Η Μελόνι ήδη κυριαρχεί και πρωθυπουργός στην Ιταλία. Στην Ελλάδα οι ακροδεξιές δυνάμεις, εάν τις προσθέσεις, θα είναι πάνω από το 15%. Καταλαβαίνετε λοιπόν, στην Ισπανία το ίδιο με το Vox. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι βέβαιο ότι αυτή υπάρχει μια κοινωνική δυσπραγία. Ο κόσμος δεν μπορεί να αντιδράσει και αντιδρά υποδορίως με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο, θέλοντας να βρει μια διέξοδο από τα συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία είναι προβλήματα καθημερινής επιβίωσης. Σωστά. Πείτε μου κάτι, έχουμε αυτή τη νέα μεγάλη μείζωνο σημασίας κρίση που επικεντρώνεται στη λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες δύο εβδομάδες, αλλά το σύμπλοκο είναι πολύ μεγαλύτερο. Εδώ πιστεύετε ότι μπορεί να συμπαρασύρει τους πάντες, διότι αυτό το παγκοσμιοποιημένο, προσέχω τι λέω, δίκτυο, δεν λέω οικονομίας, παγκοσμιοποιημένο δίκτυο των αγορών, των οικονομιών, και έτσι είναι το ένα επιδρά στο άλλο. Πόσο μπορεί να τους ρουφήξει όλους μαζί και σε σχέση με το παγκόσμιο χρέος προς τα κάτω? Παρότι είναι παίκτες ισχύως οπλικά, μπορεί να εξαφανίσουν 10 φορές τον πλανήτη. Οικονομικά μπορεί κάποια στιγμή ο καταπιώνας να τους τραβήξει όλους κάτω?
Κοιτάξτε, ναι, νομίζω ότι τα προβλήματα που τα θλιβερά γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στη Γάζα, γιατί πραγματικά είναι θλιβερά και νομίζω ότι δεν ξέρω πώς μπορεί να εκφραστεί κανένας για αυτά που γίνονται εκεί. Νομίζω όμως ότι δεν έχουν τη δύναμη αυτή τη στιγμή για πολύ συγκεκριμένους λόγους να δημιουργήσουν μια περαιτέρω αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία, με δεδομένο ότι έχω την εντύπωση, ναι, ότι δεν πρόκειται να επεκταθεί. Δηλαδή δεν πρόκειται να έχουμε άμεση εμπλοκή του Ιράν για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή να έχουμε εμπλοκή των αραβικών χωρών όπως είχαμε τα παλιότερα χρόνια. Επομένως έχω την εντύπωση ότι θα περιοριστούμε σε μία, αν υπάρξει, μικρή άνοδο της τιμής του πετρελαίου, η οποία πιθανότατα να μην προέρχεται και από εκεί. Να μην προέρχεται, να είναι αφορμή τα γεγονότα στη Γάζα για να μπορέσουν να κερδοσκοπήσουν ορισμένες εταιρείες σε αυτό το σημείο. Όμως τα προβλήματα της παγκόσμιας οικονομίας είναι δεδομένα, η μεγάλη ανισοκατανομή του εισοδήματος είναι δεδομένη και τα οποία οξύνονται συνεχώς με την τεράστια ανισοκατανομή του εισοδήματος αλλά και με τις γεωπολιτικές αντιμαχίες μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Δηλαδή αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι, είπα, εναντίον Κίνας και συμμάχων της. Επομένως θα παρατηρήσουμε, θα είμαστε μάρτυρες μιας εξέλιξης όπου αυτή η γεωπολιτική αντιμαχία θα δίνει τον τόνο σε μια παγκόσμια οικονομία η οποία συνεχώς θα υποβαθμίζεται, δεδομένου ότι το στήριγμά της είναι μόνο ο χρηματοπιστωτικός τομέας, δηλαδή αυτό το πλασματικό προϊόν που λέγεται χρήμα, και όχι οι πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις και η δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει εάν δεν επέλθει κάτι δραστικό και μεγάλο. Λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλης, άρα κύριε Μελά, με αυτό που περιγράψατε μόλις τώρα, μήπως το ψηφιακό ευρώ είναι μάχη οπισθοφυλακών της Ευρωζώνης? Κοιτάξτε, όλα αυτά τα ψηφιακά ευρώ και τα τεχνικά ευρώ και όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι τίποτα κατά την άποψή μου. Δηλαδή δεν συμβάλλουν, σε κάτι σημαντικό. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι εργαλεία που εντάσσονται στο γεωπολιτικό δυναμικό των επιμέρους χωρών. Ξεκινάει από την Κίνα, σε μια προσπάθεια η Κίνα να καταστήσει το One παγκόσμιο νόμισμα με έμεσο τρόπο και όχι με τον απλό τρόπο που ξέραμε προηγουμένως, τα προηγούμενα χρόνια, και οι άλλοι ακολουθούν. Δηλαδή το ψηφιακό One της Κίνας είναι μια προσπάθεια της Κίνας να καταστήσει το One διεθνές νόμισμα τουλάχιστον την περιοχή την οποία ελέγχει και να γίνει και να αντιπαρατεθεί με το δολάριο. Δεν νομίζω ότι με τεχνικά μέσα θα μπορέσουμε να λύσουμε τα πολιτικά μας προβλήματα. Μάλιστα. Εγώ αντιλαμβάνομαι όταν λέτε τις γεωπολιτικές διαστάσεις, διότι ένα πεδίο είναι η μάχη των ημιαγωγών ώρα Ταϊβάν, τι γίνεται εκεί. Και όχι, από την άλλη, σπάνιες γης που το 95% το έχει στο χέρι η Κίνα. Λέει εδώ όμως ο Γιάννης. Μια ερώτηση στον κύριο Μελά. Σας παρακαλώ πολύ. Λέει, χθες η JP Morgan ανακοίνωσε ότι προβλέπει συρρήκνωση κατά 12% στο Ισραήλ ως το τέλος του έτους λόγω της πολεμικής σύγκρουσης. Οι φίλοι, σύμμαχοι και τέρι της Ελλάδας επέβαλαν διαμέσου των μνημονίων συρρήκνωση της ελληνικής οικονομίας κατά 25% τα χρόνια του μνημονίου. Γνωρίζει ο κύριος Μελάς αν υπάρχει εν καιρό ειρήνης, βέβαια, άλλο τέτοιο παράδειγμα σε δυτική χώρα? Σαφέστατα δεν υπήρχε. Αυτό που είπε στη Ελλάδα είναι τρομακτικό. Δεν υπάρχει σε προηγούμενη χώρα, σε άλλη χώρα εκτός σε περίοδο πόλεμου. Ακόμα και στον πόλεμο στο Ισραήλ, όπως αυτός ο πόλεμος που θα δημιουργήσει βέβαια μία μείωση του ΑΕΠ και στους προηγούμενους πολέμους που διεξήγεται το Ισραήλ είχαμε μείωση του ΑΕΠ. Αλλά πολύ σύντομα μετά το ξανακέρδισε με διάφορες βοήθειες οι οποίες είχε. Όπως παραδείγματος χάρη τώρα το Ισραήλ, διάβαζα οι Ρεπουμπλικάνοι θα δώσουν 15%, ναι, ναι. Η πλειοψηφία του Κογκρέσου θα δώσουν περίπου 15 δισεκατομμύρια βοήθεια στο Ισραήλ. Νομίζω ότι θα έχουμε μία μείωση του ΑΕΠ, θα έχουμε όμως πολύ σύντομα, μόλις τελειώσουν οι διαδικασίες, πάλι μία ανάκαμψη όπως έχει γίνει και τα προηγούμενα χρόνια. Το τι υπέστη η Ελλάδα σε σχέση με το τι κάνουν οι Δυτικοί δίνοντας τεράστια ποσά στην Ουκρανία. Σκεφτείτε τώρα ότι η Ευρώπη θα δώσει 50 δισεκατομμύρια. Για εμάς, για 300.000 ευρώ μας βγάλανε το λάδι.
Δηλαδή λέμε για απίστευτες καταστάσεις. Πρώτο τελευταίο ερώτημα. Ρωτήστε, λέει τον κύριο Μελάου, ο Δημήτρης από τη Φλόρινα. Στη χώρα μας, εκτός από το χρέος, θα κοιτάξει κανείς επιτέλους τι έχουμε πληρώσει, λέει, μέχρι σήμερα? Κάθε φορά που γίνεται συζήτηση, ακούμε για το τι χρωστάμε. Στο σύγχρονο δανεισμό της χώρας μας, τι έχουμε πληρώσει? Μόνο χρωστάμε? Αυτό το λογαριασμό δεν όφιλε, λέει, η εκάστοτε κρατική εξουσία να τον λέει στους Έλληνες πολίτες ότι τόσα έχουμε πληρώσει? Σαφέστατα. Μάλιστα. Σαφέστατα έπρεπε να το λέει, και νομίζω ότι μπορούμε να το βρούμε και αυτά πόσα πληρώνουμε. Πληρώνουμε, αλλά τελικά το χρέος δεν μειώνεται. Στην ουσία πληρώνουμε μόνο τόκους. Δεν πληρώνουμε δηλαδή χρεολυσία ακόμα. Κύριε Μελά, θέλω να κλείσουμε με το εξής. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη παγκόσμια γεωπολιτική και γεωοικονομική ανακατάταξη. Άλλοι λένε ότι ο κόσμος είναι πολυπολικός. Άλλοι λένε ότι δεν είναι ακριβώς πολυπολικός, αλλά είναι πολύ πολυγεμονική. Άλλοι λένε πάμε σε αποδολαριοποίηση. Άλλοι λένε ότι εδώ είναι η αντίσταση του δολαρίου στην αποδολαριοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, με την είσοδο και των νέων πια τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης, ακόμη και το νόημα του τι σηματοδοτεί η εργασία είναι υποπλήρη αναδόμηση, να μην πω κάτι χειδαιότερο. Πού οδηγούμαστε? Οδηγούμαστε σε αυτό που λέμε, καταρχάς είμαστε σε μια περίοδο όπου το άτομο είναι ένα κατακαιρματισμένο άτομο, δεν έχει δηλαδή από πού να πιαστεί, δεν μπορεί να κάνει αναφορά σε κάτι, είτε κοινωνικό είτε φυσικό και τέτοιο. Με την τεχνική νοημοσύνη νομίζω ότι πάμε να δημιουργήσουμε ένα νέο είδος ανθρώπου καταρχάς. Ήδη διαμορφώνεται ο νέος άνθρωπος μέσα από τα μέσα μαζικής τα κοινωνικά δίκτυα. Ο άνθρωπος έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει ριζικά. Σκεφτείτε τώρα, όταν θα επισέλθει και η τεχνική νοημοσύνη, που θα δώσει μια περαιτέρω όθηση προς αυτή την κατεύθυνση, καταλαβαίνετε ότι πάμε σε έναν νέο άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρουμε ακριβώς ακόμα τι χαρακτηριστικά θα έχει, αλλά νομίζω ότι θα έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που έχουμε εμείς σήμερα. Δηλαδή θα καταλαβαίνει τον κόσμο και την κινήση του κόσμου εντελώς διαφορετικά από ό,τι τον αντιλαμβανόμαστε εμείς. Δεν ξέρω αυτό αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν μπορώ να το αξιολογήσω, αλλά είμαι σίγουρος ότι έτσι θα είναι. Και να κλείσω με το φίλο τον Γρηγόρη που μου λέει, κύριε Μελά, αυτό το παγκόσμιο χρέος φουσκώνει. Σας έχω ακούσει, λέει, πολλές φορές που λέτε ότι δεν απηχεί την πραγματικότητα της οικονομίας, των παραγωγικών δυνάμεων, του τι παράγει δηλαδή ο πλανήτης. Παρ' όλα αυτά φουσκώνει. Θεωρείτε ότι θα σκάσει? Σαφέστατα. Υπάρχουν περιπτώσεις, έχουμε ζήσει. Δεν έχουμε ζήσει κρίσεις, αλλεπάλληλες κρίσεις. Και το 2000 έχουμε ζήσει μια κρίση, και το 2008 έχουμε ζήσει μια κρίση, και πολύ πιθανό να ζήσουμε και άλλη μια κρίση. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το χρέος και το χρέος συνίσταται σε πλασματικό, έχει το χαρακτήρα του πλασματικού, δεν είναι κάτι το πραγματικό, βεβαίως κάποια στιγμή ξεφουσκώνει και μετά ξανά προς τη δόξα τραβά. Το θέμα είναι ότι όταν ξεφουσκώνει, κάποιος την πληρώνει άσχημα και κάποιος κερδίζει. Επομένως αυτή είναι η κατάσταση του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού. Γι' αυτό τον ονομάζουμε έτσι, χρηματοπιστωτικό καπιταλισμό αυτή τη στιγμή. Βεβαίως υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να σκάσει και στην πλευρά των ΗΠΑ, αλλά και στην Κίνα το σκιώδες τραπεζικό σύστημα της Κίνας, και πάει λέγοντας. Βεβαίως είναι, πάντα είμαστε έτοιμοι να δούμε μια φούσκα η οποία να σκάει. Εξαρτάται πόσο μεγάλη θα είναι αυτή η φούσκα και τι θα παρασύρει. Και οι συνέπειες που πληρώνουν οι λαοί περισσότερο. Έχετε δίκιο. Κωνσταντίνος Μελάς, θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Καλή σας ημέρα, κύριε Μελά. Να είστε καλά.